μέσα από τα λαϊκά τραγούδια και τους χορούς θελήσαμε να ανιχνεύσουμε αυτό το στοιχείο των λαϊκών δρόμενων και της τελετουργίας στους δύο μεγάλους κύκλους του λαϊκού μας πολιτισμού, στον κύκλο της ζωής και στον κύκλο του χρόνου. Ξεκινάμε λοιπόν με 10 δράσεις οι οποίες διατρέχουν το χρόνο και από τις απόκριες μέχρι πάλι το 12ήμερο των Χριστουγέννων παρακολουθούμε όλα αυτά τα στοιχεία της σχέσης και της διασύνδεσης με τη φύση και τη γονιμότητα, κάτι που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη σήμερα. Την ανάγκη να επανασυνδεθούμε με την μήτρα της γης, της μητέρας φύσης, με τη μεγάλη μητέρα θεά Δήμητρα, έτσι όπως διατρέχει τους αιώνες για να φτάσει μέχρι τη Μεσοσπορίτισσα στην Ελευσίνα. Και πραγματικά με πολύ μεγάλη συγκίνηση βλέπω αυτές τις γυναίκες που μέσα από τον ιερό δρόμο που ακολουθούσαν και οι αρχαίοι προσκυνητές, μέσα από τον αρχαιολογικό χώρο, έρχονται για να ανεβούν στο εκκλησάκι της Παναγίας της Μεσοσπορίτισσας, φέρνοντας τις ιερές προσφορές και σήμερα τα πολυσπόρια και τον ιερό άρτο, για να επικαλεστούμε αυτήν ακριβώς την ανάγκη να συνδεθούμε και πάλι με τη γη, να επικοινωνήσουμε ο ένας με τον άλλον, έτσι όπως ακριβώς γίνεται στα έθιμα και τις τελετουργίες της αποκριάς. Να έρθουμε κοντά με τη φύση, με το φως, με τα στοιχεία τα ιερά, που είναι το φως, το νερό, ο αέρας και βέβαια τα τρία αγαθά της γης που αποτελούν και ένα ξεχωριστό θέμα στα ιερά τραγούδια, ο ίνος, το αμπέλι, το σιτάρι, το ψωμί και το λάδι, η ελιά. Ήταν εξαιρετική εμπειρία η επαφή με τους πόντιους που κάνουν τα ταφεία και κυριολεκτικά πάνω στους τάφους στείνουν ένα γλέντι για τον αγαπημένο νεκρό, αλλά ακριβώς την ημέρα που έχουμε και την Ανάσταση του Χριστού βλέπουμε αυτή τη σχέση με την ζωή και το θάνατο. Η Ελευσίνα μέσα από αυτή την πολύ σπουδαία εμπειρία που αποκόμισε όλο αυτό το χρόνο να αναστοχαστεί πάνω στην ταυτότητά της, στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.